Ήταν όλοι εκεί, στο ραντεβού τους για τα 21 παιδιά που δεν πρόλαβαν να ζήσουν. Τα 21 παιδιά που όμως συνεχίζουν να ζουν μέσα στις καρδιές μας. Όσο δεν τα ξεχνάμε, ζουν. Και η οικογένεια του Ολυμπιακού δεν ξεχνά ποτέ τους ήρωές της. 39 χρόνια μετά από εκείνη τη μαύρη μέρα, η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τη μνήμη των 21 θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, της μεγαλύτερης τραγωδίας του ελληνικού αθλητισμού. Πλήθος κόσμου, σύσσωμη ερυθρόλευκη οικογένεια έδωσε το παρόν στο μνημόσιο για τα θύματα της Θύρας 7 και απέτησε φόρο τιμής στα παιδιά που χάθηκαν τόσο γρήγορα, τόσο άδικα. Επικεφαλής, ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης. Παρόν και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Γιάννης Μόραλης, ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης. Η 8η Φεβρουαρίου είναι για ολόκληρη την οικογένεια του Ολυμπιακού ημέρα μνήμης και απόδοσης τιμών για αυτούς που έφυγαν τόσο άδικα από κοντά μας. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Θα συνεχίσουμε να τους κάνουμε υπερήφανους, δουλεύοντας καθημερινά σκληρά, ώστε ο Ολυμπιακός μας να είναι δυνατός και νικητής. Ολόκληρη η ελληνική ποδοσφαιρική οικογένεια αναφέρθηκε στην τραγωδία της Θύρας 7. Ανακοινώσεις συμπαράστασης από τις ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρη, Όφη, αλλά και του Γιώργου Σαββίδη, με ανάρτηση στα social media, καθώς όλοι συμφωνούν πως τέτοια γεγονότα είναι πάνω από κάθε οπαδική διαφορά. Ράγεσαν καρδιές την ώρα που η Λόλα Νταϊφά έκανε το προσκλητήριο νεκρών. Για τα αδέρφια που συνεχίζουν να ζουν και να μας οδηγούν. Δήμος Πειραιά και Ολυμπιακός, τιμήσαμε όπως κάθε χρονιά τη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος στη Θύρα 7. Πέρασαν 39 χρόνια, για μας είναι σαν χθες. Δύο στόχους είχαμε βάλει και τους υπηρετούμε, ένα να μην ξεχαστεί ποτέ των παιδιών και ένα από τη θέση του καθένας να συμβάλλει ώστε να μην ξαναγίνει ποτέ κάποιο περιστατικό, να μην θρυνήσει καμία οικογένεια, καμία ομάδα, καμία οικογένεια θύματα για τέτοιο αστείο, θα έλεγα, λόγο. Δυστυχώς δεν αποδόθηκαν ποτέ ευθύνες. Μας πικραίνει αυτό. Μα τι να κάνουμε, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω, να τιμούμε τους ανθρώπους που χάσαμε. Τη μεγάλη ομάδα της πόλης μας, τον Ολυμπιακό. Ημέρα μνήμης για όλους τον Ολυμπιακό. Για όλους τον ελληνικό αθλητισμό. Μια τραγωδία που δεν ξεχνιέται από κανένα. 39 χρόνια μετά από εκείνη την 8η Φεβρουαρίου 1981, που μετά τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ, 21 παιδιά χάθηκαν στα σκαλοπάτια του Γεώργιου Καλετσκάκης.